Νέα επίθεση προς τη Δύση εξαπέλυσε με δηλώσεις που έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Γυρίζοντας το χρόνο κάποια χρόνια πίσω, επεσήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν υπεύθυνες για την ενορχήστρωση του πραξικοπήματος του 2014 στην Ουκρανία, που ανέτρεψε τον πρόεδρο Βίκτορ Γιανούκοβιτς και τελικά οδήγησε στην τρέχουσα σύγκρουση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίασαν και οργάνωσαν τα πάντα, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρακολουθούσαν σιωπηλά και προσποιήθηκαν ότι δεν γνώριζαν τι συνέβαινε. Η Ουάσιγκτον έχει ανάγκη να δημιουργεί μια σύγκρουση για τους δικούς της σκοπούς, επεσήμανε ο Πούτιν. Ο ίδιος δεν παρέλειψε για μία ακόμη φορά να κατηγορήσει τη Δύση για κοντή μνήμη, επισημένοντας τις συμφωνίες του Μίνσκ του 2015, οι οποίες μεσολάβησαν από τη Ρωσία, τη Γερμανία και τη Γαλλία και είχαν σχεδιαστεί για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η Δύση δεν είχε καμία πρόθεση να εφαρμόσει τις συμφωνίες, οι οποίες ο Πούτιν είπε ότι υπογράφηκαν και ξεχάστηκαν αμέσως. Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παραδέχθηκαν αργότερα ότι οι συμφωνίες ήταν ένα στρατηγικό τέχνασμα που στόχευε να αγοράσει περισσότερο χρόνο στην Ουκρανία για να προετοιμαστεί για μια σύγκρουση με τη Ρωσία. Σε μια συνέντευξη στο CNN το 2015 και ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα παραδέχθηκε επίσης ανοιχτά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν σε μια συμφωνία για τη μεταβατική εξουσία στην Ουκρανία.